με την θέση του εμπάργου από την πλευρά της Ρωσίας προς τα αγροτικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδείχθηκε ότι πρώτα απ' όλα η χώρα μας δεν ήταν προετοιμασμένη όταν αποδέχθηκε να μπουν τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Έπρεπε να είχε γίνει πρόβλεψη ότι πιθανόν θα προκύψουν αντίμετρα από την πλευρά της Ρωσίας και να είχαν γίνει αυτά που προσπαθούν να κάνουν τώρα, να είχαν προβλεφθεί. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα δικά μας τα προϊόντα πλήττονται περισσότερο έναντι των βορείων κτηνοτροφικών προϊόντων, γιατί το τυρί μπορεί να αποθηκευθεί ή έχει τη δυνατότητα, δεν είναι σαν τα ροδάκινα που μας πιέζουν, και αυτή τη στιγμή βρεθήκαμε πραγματικά μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Άρα ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι έπρεπε η χώρα να είναι προετοιμασμένη για τέτοιες κρίσεις γενικότερα και να υπάρχουν εναλλακτικές κινήσεις. Βεβαίως αυτή τη στιγμή έχουν όλοι πέσει πάνω στο πρόβλημα και από ό,τι φαίνεται θα λυθεί αν αυτά που εξαγγέλουν, βάζω το αν για να το δούμε να επιβεβαιώνεται, αν αυτά που εξαγγέλουν ότι θα υπάρξουν δηλαδή κάποια μέτρα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόσυρση των προϊόντων. Αν λοιπόν ισχύσει, από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα δεν θα είναι τόσο μεγάλο όσο θα μπορούσε να ήταν με την έλλειψη προετοιμασίας που υπήρξε μέχρι τώρα. Ας έρθουμε τώρα στα εσπεριδοειδή. Νομίζω ότι αν προλάβουμε τις καταστάσεις και λάβουμε υπόψη μας ότι θα είμαστε μπροστά σε ένα εμπάργκο, μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Τι όμως προϋποθέτει αυτό? Αυτό προϋποθέτει ότι δεν θα αφήσουμε τελευταία στιγμή, όπως κάνουμε πάντα, να κάνουμε μια σύσκεψη ένα μήνα μετά την έναρξη της εμπορίας και να λέμε ότι πήρε φωτιά το σπίτι μας, να το προβλέψουμε από τώρα. Άρα, αρχές Σεπτεμβρίου θεωρώ ότι πρέπει να γίνει στην Αργολίδα μια σύσκεψη για το θέμα της διαχείρισης και της συγκεκριμένης κρίσης, αλλά και άλλων ζητημάτων που έχουν ενσκύψει με τα αγροτικά προϊόντα και με τα οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο και οι ομάδες παραγωγών και η περιφέρεια και η Δήμη και η Νομαρχία και όλοι οι σχετικοί φορείς δεν ασχολούνται. Ένα εξ αυτών είναι το θέμα με τα εργατικά. Ποιοι θα κόψουν αυτά τα πορτοκάλια, αν θα πληρώνουν εργόσιμο, σε ποιους θα χρεώνεται, στους συνεταιρισμούς, στους εισαγωγείς, στους ίδιους τους παραγωγούς. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο το αφήνουμε όλο αυτό το διάστημα εν υπνώση. Τέλος, η εγκατάλειψη και η απομάκρυση από τους συνεταιρισμούς των γεωργών, που οφείλεται στην αδυναμία των συνεταιρισμών, εμάς όλων όσοι είμαστε στους συνεταιρισμούς, να καθοδηγήσουμε τις επιχειρήσεις προς σωστή κατεύθυνση, είναι λάθος όμως αυτή τη στιγμή. Οι ίδιοι οι γεωργοί είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να επιβάλλουν τη λύση. Το να εγκαταλείπουν τις διοικήσεις μέσα στην απραξία τους δεν θα οδηγήσει πουθενά. Καλούμε λοιπόν και καλό τους δυναμικούς γεωργούς, τους ανθρώπους, τους νοικοκυρέους, αυτούς που ανησυχούν και βλέπουν, μην κάθονται μακριά από τους συνεταιρισμούς, να μπουν μέσα συμβούλια, να ζητήσουν έκτακτες συνελεύσεις και να ανοίξει γενικότερα το θέμα, διότι από ό,τι βλέπουμε την πορεία των τιμών, η πρόβλεψη γενικότερα, πέραν του εμπάργκο, θα είναι πολύ άσχημη. Όταν μαθαίνουμε ότι τα Βαλένσια από 50 λεπτά πέρσι, η τιμή έχει διαμορφωθεί στα 4 φέτος, καταλαβαίνετε τι περιμένει την Αργολίδα το χειμώνα. Λοιπόν, αντί να κλαίμε το Δεκέμβρη, ας προετοιμαστούμε και από το Σεπτέμβρη ας ανασκουμποθούμε.